με ρούδια, τι κάνετε, πως είσαστε? Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, χαμόγελα. Αυτά είναι τα βασικά, υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το πρώτο vlog του 2023 με βρίσκει στο parking Μαρκράς διάρκειας, καλά το λέω, του αεροδρομίου. Γιατί σήμερα είπα να κάνω μια τρέλα, μια απίστευτη τρέλα. Το αεροπλάνο μου φεύγει σε μια μισή ωρίτσα, καλύτερα να βιαστώ, γιατί θέλω να πω λίγο να χαζέψω τα μαγαζιά βασικά. Θα κάνω μια τρέλα σήμερα, παιδιά. Θα πάω αυθημερών στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εν τω μεταξύ, τυχαία θα είναι και ο ανιψιός μου από τα Γιάννενα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα βρεθούμε. Φεύγω. Ένα λεπτό να βγάλω φωτογραφία το που έχω παρκάρει. Γιατί δεν βλέπω να το βρίσκω το αυτοκίνητο μετά. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire si manque de toi. Έχω έρθει και εγώ εδώ εντωμεταξύ με το pullover. Ευτυχώς έχω βάλει πουκάμισο από μέσα και θα το βγάλω τώρα το pullover. Γιατί ενώ ξεκίνησα το σπίτι είχε 5 βαθμούς, τώρα ειδικά εδώ μέσα νιώθω ότι θέλω να βγάλω την πέτσα μου. Dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir. C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? C'est difficile à dire le goût de l'espoir. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Quand t'as peur, je tremble aussi. Et puis parfois je fuis. Mais voilà, je suis là. Αυτό δεν ήταν αεροδρόμιο πολύχνη, ήταν διαδρομή της Φορμούλα 1 με το Σουμάχερ, τα είδα όλα, έβαλα ζώνη. Λοιπόν, σας κλείνω τώρα για να πάρω τηλέφωνο να βρεθώ που πρέπει να πάω. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει τη δουλειά που είχα, έχει βραδιάσει πλέον στη Θεσσαλονίκη, έχει έρθει εδώ πέρα ο ανιψιός μου που ξαναπαίζει τον αδιάφορο κάθε φορά, παίζει τον αδιάφορο, να με πάρει. Από τα Γιάννενα ήρθε. Ναι, είδατε. Και τώρα ξέρετε τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω μια φάρσα στον πατέρα μου που είχα δει στη Μαρίλια και το βλέπω συνέχεια και στο TikTok. Λοιπόν, εσύ τώρα απλά σου τη λέω, θα το παίξεις ή θα πιάρασε, θέλω, έτσι. Θα πάθεις όκτορ, πατέρα. Τέλειωσες επιτέλους. Τέλειωσα, τέλειωσα. Τι κάνετε? Καλά, εμείς εδώ. Να, ο μαμά που είναι, γύρισε. Όχι, είναι στο... Ρε μπαμπάκου, να δεις τώρα. Έχει έρθει ο Βασίλης και με πήρε. Ναι. Και μου λέει, πάμε να βάλουμε λίγο βενζίνη. Του λέω, ναι. Πάμε στο βενζινάδικο και μας λέει ο βενζινάς. Τα λάστιχά σου, του λέει, θέλουν φούσκωμα. Λέει αυτό. Ναι, άκου τώρα να δεις, νομίζω μας κορόιδεψε. Λέει. Ο Βασίλης του λέει, αφού τώρα το πήρα τα μάξι, όχι, του λέει θέλουν φούσκωμα. Του λέει εντάξει, του λέει έχω δύο, έχω τον απλό τον αέρα και τον premium. Αυτό με το ήλιο που έχει μέσα. Όχι, λέει είναι ένας premium, δεν ξέρω, λέει που δεν ξεφουσκώνουν για πάρα πολύ καιρό και μας πήρε 20 ευρώ ρε μπαμπά. Γιατί, τέλος πάντων, σε αυτές τις φάσεις λες όχι δεν θέλω. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι και δεν έκοψε απόδειξη και δεν τα έβαλε στην μπανάνα που έχει στη μέση του, τα έβαλε στην τσέπη.
Τα βαλτζίπ γιατί ήταν. Σα βρήκε λίγο αγαθιάρικα εκεί πέρα και σα κοροϊδεύει. Σα πούλησε φρέσκο αέρα δηλαδή. Αυτό είναι που λέει αέρα κοπανιστό. Όχι, το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ επέμενα και του λέω ναι, ρε, βάλ το, θα αλήθεια θα λέει. Και τα πλήρωσα. Τα πλήρωσα εγώ τώρα, ντράπηκα. Έτσι, μπράβο, για να μάθεις. Για να μάθεις και εσύ να μην τσιμπάσεις, να μπορεί να πεις και εσύ σε τέτοιο να πατώ. Έλα, σου κάνουμε φλάκα. Κοιτάξτε με την πατήση τα αλήθεια. Κι όμως φίλε, το ξέρεις ότι εγώ πριν έρθω μου ξεφούσκωσε το πίσω λάστιχο και πήγα να το φτιάξω. Αλήθεια. Του ξεφούσκωσε το πίσω λάστιχο, λέει, πριν ξεκινήσει από Γιάννενα. Εγώ αυτή τη φάρσα θέλω πάρα πολύ καιρό να την κάνω τώρα. Ήθελα να την κάνω στον Κανάκι, αλλά φοβήθηκα ότι κάπου στο TikTok ή σε αυτά θα το έχει δει. Οπότε το έκανα στον πατέρα μου. Τώρα αυτό με το Ήλιον που είπε, δεν το ξέρω αν ισχύει. Πρώτη φορά το άκουσα σήμερα. Έχει πολύ γέλιο. Έχει πολύ φάρσα. Πλάκα αυτή η φάρσα. Τώρα πάμε να δούμε. Ναι. Στρίψτε αριστερά στην Ελβατία. Μάλιστα, πάμε να δούμε το Λευκό τον Πύργο. Που έχουμε να τον δω καμιά δεκαετία και. Έχει πάρα πολύ κρύο. Η Αθηναία κρυώνει. Ο Γιαννιώτης δεν νομίζω. Που είδε και χιόνια. Είδε χιόνια ο Γιαννιώτης. Εμείς τίποτα ακόμα. Και όλη ευθεία μπροστά μας έχουμε το Λευκό τον Πύργο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που έχω έρθει, έστω και για αυτό το λίγο. Θα ξανάρθω όμως την άλλη εβδομάδα, γιατί η δουλειά μου πρέπει να συνεχιστεί. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω λίγο Λευκό Πύργο και να βρω κάπου να φάω, παιδιά, γιατί πεινάω. Έχει κρύο, έχει ψόφο, δεν έχω έρθει κατάλληλα ντυμένη από τη μέση και κάτω. Παντελόνι μου δεν είναι για Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και του λέω του Βασίλη, γιατί περπατάμε ακόμα να φτάσουμε στο Λευκό τον Πύργο εδώ πέρα. Δεν ξέρω πόση ώρα περπατάμε. Του λέω ότι στο γύρνα για να πάμε στο πάρκινγκ να πάρουμε τα μάξι, πρέπει να πάρουμε ταξί. Γιατί έχω ξεφαγιάσει. Αλλά βλέπω κάτι στολισμένο εδώ, χριστουγεννιάτικα ακόμα. Εντάξει, μπορείς να φας τώρα. Πάντε ανοιχτή αριστερή στροφή στην Νικολάου Γερμανού. Λοιπόν, η ώρα είναι 8.30 και επειδή η πτήση μου είναι 10.30 και έχω δύο ρίτσες και λέω τι θα κάνουμε στο αεροδρόμιο και επειδή το αεροδρόμιο είναι εδώ πολύ κοντά το Κόσμος, ήρθαμε στο Κόσμος να το δω. Να μην δω και το εμπορικό της Θεσσαλονίκης, δεν παίζει να μ' ακούτε τώρα τον αέρα που κάνει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και το Κόσμος, θα σας το δείξω και εσάς. Για όσους δεν έχετε έρθει Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει η ώρα της επιστροφής, είμαι στο αεροδρόμιο. Θα σηκωθώ τώρα σε λίγο γιατί ο κόσμος είναι ήδη εκεί και πάω πάντα τελευταία για να μην περιμένω. Θέλω να σας πω ότι δεν είδατε κανένα πλάνο από το κόσμος γιατί εγώ σας είχα τραβήξει πλάνα. Αλλά ήρθε ένας κύριος από το security μάλλον δεν ξέρω και μου είπε ότι πρέπει να τα σβήσω όλα τα πλάνα γιατί απαγορεύεται. Δεν είχα ιδέα ότι απαγορεύεται μέσα εκεί η βιντεοσκόπηση. Πραγματικά δεν είχα ιδέα. Οπότε εννοείται το σεβάστηκα και δεν σας έδειξα πάντως το εμπορικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο. Πάνω στο όροφος είναι τεράστιος και πολύ ωραίο, έχει τα πάντα. Πολύ όμορφο και η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ όμορφο το κέντρο. Δεν τη θυμόμουν γιατί είχα πραγματικά πριν πάρα πολλά χρόνια και ήταν. Δεν είχα δει και πολλά τέλος πάντων. Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω τώρα, αλλά μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Έχω μείνει από μπαταρία, έχω πάρα πολύ λίγη μπαταρία στο κινητό μου. Ελπίζω το αεροπλάνο τώρα να έχει μέσα να φορτίσω. Και αυτά, σας αφήνω να πάω γιατί δεν έχει πολλά άτομα, είμαι η τελευταία. Αν θέλετε να πατήσετε.
Δεν φορτίζει. Τι ωραία. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Τέλος πάντων. Didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we thought would always last. And this is where Jazz Garden grows. Summer haze, my reading place, and Lena tiptoes. Περνάμε στο δύσκολο κομμάτι αυτού εδώ του ταξιδιού express. Εν τω μεταξύ ο ανεψιός μου, συγγνώμη που φεύγει το πλάνο, απλά στο ποδό μου χέρι κρατάω τα τουλουμπάκια που μου ζήτησαν οι αδερφοί μου και ο μπαμπάς μου με τα τουλουμπάκια τους. Τέλος πάντων, το δύσκολο σημείο αυτού του ταξιδιού είναι η επιστροφή στο πάρκινγκ, που δεν κυκλοφορεί ούτε κουνούπι, ούτε κουνούπι, και έχω, θα το πω, μην με παρεξηγήσετε, χεστεί απάνω μου. Τέλος πάντων, για να δω κάπου, έχω βγάλει και τα κλειδιά εντωμεταξύ για να είμαι σε ετοιμότητα. Παιδιά, δεν κυκλοφορεί, τι να σας πω τώρα. Μόνο ένας περίεργος θόρυβος ακούγεται τώρα. Που είναι πολύ creepy, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το αυτοκίνητο δεν το βλέπω. Α, ξεκλείδωσε. Αλλά στο πάρα πολύ βάθος. Τέλος πάντων, τρεχάτε από... Α, ένας κύριος. Τέλεια, ένιωσα λίγο καλύτερα τώρα. Πάω. Λοιπόν, αυτό είναι το μαξάκι μου, Παναγία μου. Ούτε αυτό είναι. Πού είναι το μάξιμο. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα σας καληνυχτήσω για μένα τέλος πάντων. Ελπίζω να σας κράτησα ωραία παρέα σε αυτό το ταξίδι express στη Θεσσαλονίκη και μην σας έδειξα τίποτα από το κόσμος και στεναχωρήθηκα. Αλλά θυμήθηκα τι ήθελα να σας πω πριν που σας είπα ότι κάτι ήθελα να πω και το ξεχνάω. Είναι ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ μου άρεσε. Ούτε πολύ κόσμο και βαβούρα, τουλάχιστον σήμερα που ήμουν εγώ εκεί και το πρωί και τώρα. Και πολύ γλυκούλη, πολύ μου άρεσε και η Θεσσαλονίκη και το κέντρο, η πλατεία Αριστοτέλους και στο Λευκό τον Πύργο. Νομίζω ότι αν είχα πάει και πρωί θα μου άρεσε περισσότερο, λέω και δεν πειράζει. Λογικά θα έρχομαι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίνω έρχομαι πολύ συχνά. Τέλος πάντων, κάποιες φορές μέσα στον χρόνο. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι, ελπίζω, σύντομα.